ανοίξει τώρα πριν 5 με 10 λεπτάκια. Ο κόσμος έχει μαζευτεί μέχρι πίσω. Είναι πολύ μεγάλη η ουρά που περιμένει, που είναι σε αναμονή. Φοράνε όλοι τις μάσκες τους φυσικά. Τώρα τα μέτρα απόστασης βλέπετε και μόνοι σας πώς έχει η κατάσταση. Τα παιδιά εδώ προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξυπηρετήσουν. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας μιλήσει. Δώσ' μου ένα λεπτάκι να μιλήσουμε εδώ με την κοπέλα. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Λίγο δύσκολο, περιμένει ο κόσμος. Περιμένει ο κόσμος, τους απασχολούμε. Βιάζονται όλοι όπως αντιλαμβάνεσαι. Αν θες να προχωρήσουμε προς τα πάνω, Νικήτα, ναι, ναι, να δούμε ο κόσμος τι... Καλημέρα σας. Περιμένετε ώρα? Ήρθα λίγο πρωί. Από τι ώρα περιμένετε? Η ώρα 6.30. Από τις 6.30 είστε εδώ για να έχετε προτεραιότητα, έτσι? Μάλιστα. Χρειάζεται γιατί να το παρουσιάσουμε το πιστοειδικό. Θα μεταφερθεί, θα πάτε σε άλλη πόλη? Το πολύ μεσό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις 6.30 ώρα ο άνθρωπος είναι 8.30. Για να μπορέσει. Δύο ώρες εκεί, Εντάξει. Βέβαια, νομίζω ξεκινάει 8 η διαδικασία. Έτσι. 8 ξεκινάει η διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι αν ερχόταν τώρα, αν γυρίσεις να δεις μέχρι πού φτάνει πίσω η ουρά, ναι, πιστεύω ότι ούτε γύρω στις 10 δεν θα τελείωνε. Μάλιστα. Πάντως βλέπω μασκούλες φοράνε, έτσι. Καλημέρα και αποστασούλες έχουνε. Φυσικά, φυσικά. Τουλάχιστον όσοι είναι εδώ, γεια σας. Από τι ώρα είσαστε εδώ? Από τις 7.30. Από τις 7.30 το πρωί και θα πρέπει να μεταβείτε σε άλλη πόλη? Όχι, είμαστε Λευκοσία, αλλά λόγω της επαγγελματικής που χρειαζόμαστε να πάμε σε άλλες πόλεις, είναι υποχρεωτικά για μια εβδομάδα. Για μια εβδομάδα θα έρχεστε δηλαδή εδώ καθημερινά? Υποχρεωτικά. Τι να κάνουμε, ό,τι μας πούσει κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα ό,τι πολύ. Ό,τι μας πούσει κάνουμε. Δεν ξέρω, Ανδρέα, μα θέλεις να ρωτήσουμε εσύ κάτι τον κόσμο? Όχι, να ρωτήσεις εκεί τον κόσμο γιατί το κάνει περισσότερο το τεστ αυτό, αν φοβάται τον κορονοϊό, αν πιστεύει όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι λιγάκι να πάρουμε λίγο την άβρα του κόσμου. Φυσικά. Προσπέρασε με ο κύριος. Σας προσπέρασε, σας πήρε τη σειρά, ξέρω τι δώσατε. Νομίζω, δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρο. Φοβάστε λόγω κορονοϊού και γι' αυτό κάνετε το τεστ? Όχι, εύχομαι κορονοϊού. Το κάνετε γιατί είστε υποχρεωμένος λόγω του ότι θα μεταβείτε σε άλλη πόλη? Ναι, πάμε Λεμεσόν και πρέπει να το κάνουμε. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα είναι κάτι που θα τελειώσει γρήγορα αυτό? Και ναι, όχι. Το εμβόλιο θα το κάνατε όταν έρθει? Ναι. Εσείς θα κάνατε το εμβόλιο? Βεβαίως θα κάνω. Θα το κάνω, ναι, σίγουρα. Δεν φοβάστε δηλαδή? Όχι, ούτε πιστεύετε ότι... Εγώ είμαι αντίθετος του κύριου Αβηγή. Πιστεύω στην αρρώστια και πάντα παίρνω τα μέτρα μου. Μάλιστα. Πλύσιμο χεριό, μάσκες, αποστάσεις, όλα τα σχετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Περιμένετε για να κάνετε το τεστ λόγω εργασίας? Γεια σας. Περιμένετε ώρα εδώ? Όχι πολύ ώρα. Από τι ώρα είστε εδώ? 7.30. Λόγω δουλειάς πρέπει να κάνετε το τεστ ή το κάνετε επειδή θέλετε? Για να παίζετε ελεύθερα με τα αγκονάκια. Για να παίζετε ελεύθερα με τα αγκονάκια σας. Όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί με τον κορονοϊό, πώς σας έχει επηρεάσει? Βασικά, στη μονοτονία πέσαμε, τίποτα άλλο. Φοβάστε για την υγεία σας? Όχι. Όχι, δεν πιστεύετε στον κορονοϊό? Όχι. Όχι, αλλά αναγκαστικά πρέπει να κάνετε το τεστ. Για τα αγκονάκια. Το εμβόλιο θα το βάζατε? Ας έρθει πρώτα και βλέπουμε. Οπότε υπάρχει δισταγμός. Ομιλητικότατη. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω ομιλητικότατη, είναι, ξέρεις, ο κόσμος είναι εμουδιασμένος τώρα. Κάθεσε γραμμή να κάνει και τεστ. Φυσικά, έχει, είναι και δηλαδή, πρωί, έχει κόσμο, πολύ κόσμο, η ουρά εκεί είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη η ουρά, φτάνει μέχρι πίσω, μέχρι αρκετά πίσω μπορώ να πω, μέχρι μέσα στο δρόμο, αρκετά μέτρα από εδώ που είναι το τεστ. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα πάρει έτσι αρκετή ώρα, γιατί νομίζω μόνο δύο άτομα είναι εκεί που διενεργούν τα τεστ. Υπάρχει ακόμα ένα σημείο βέβαια στην πρωτεύουσα σήμερα νομίζω. Έτσι, είναι δύο τα σημεία όπου γίνονται τα τεστ αντιγόνου.
Μακάρι να τελειώνουν οι άνθρωποι γρήγορα, να μην τα λέγει ταξί. Κοίτα, ουρά, πάει κάτω. Μέχρι τη Λευκοσία φτάνει. Ακριβώς. Μάλιστα. Τεράστια η ουρά, μας τα δείχνουν οι κοίτας τώρα. Είναι μεγάλη η ουρά εδώ και θα είναι και μεγάλος. Το δεύτερο σημείο ανοίγει σε μία ώρα, ανοίγει στις 9, Ανδρέα μου. Το δεύτερο στις 9. Και θα πάει μέχρι και τις 5 θα μπορεί. Κοίτα ουρά, εκεί ο κόσμος. Ακριβώς, μέχρι και τις 5 θα μπορεί. Βλέπω όμως ότι κρατάνε αποστάσεις οι άνθρωποι. Βλέπω εδώ, σε αντίθεση με κάτι που γινόταν στις άλλες πόλεις χθες, που ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, εδώ βλέπω τις αποστάσεις, τη μασκούλα τους. Εντάξει, μακάρι οι άνθρωποι να είναι καλά όλοι στην υγεία τους. Μάλιστα. Αυτά είναι τα πλάνα μας. Και όλοι όσοι είναι εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, άντρη μου, πήραμε την εικόνα μας. Είδανε και οι φίλοι μας που ίσως να θέλουν να πάνε τώρα για το τεστ εκεί, πώς είναι η κατάσταση, να κάνουν τα κουμάντα τους, διότι υπάρχει κίνηση εκεί. Αν θέλετε να το κάνετε σήμερα, πρέπει να πάτε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Άντρη και τον Νικήτα για το ρεπορτάζ, για τη σύνδεση. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε να δούμε αυτή την αναθεωρημένη στεγαστική περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση και στην Ήπεθρο. Θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Λοίζο τον Μιχαήλ. Αγαπητέ μου Λοίζο, καλή σου μέρα.